Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Και δεν έχει χώρο για πρωταπριλιάτικα αστεία. Ατυχώς. Δυστυχώς. Ναι. Ναι. Σήμερα είναι συμβολική. Είναι εθνική γιορτή. Καθώς είναι η ημέρα που ξεκίνησε ο αγώνας της ΕΟΚ 1955-59. Έτσι είναι. Και σήμερα έχουμε αργία στην Κύπρο, ωστόσο με όλες αυτές τις εξελίξεις θα δούμε τι θα φέρει η μέρα. Διότι χθες αργά τα μεσάνυχτα η ιστοσελίδα στην Ελλάδα παρουσίασε 4 λίστες με 136 ονόματα φυσικά πρόσωπα αλλά και εταιρείες που φέρνονται να έβγαλαν τα χρήματά τους από τη Λαϊκή Τράπεζα προς άλλες τράπεζες και προς το εξωτερικό. Μάλιστα, κάνοντας μια πρώτη μέτρηση, φαίνεται ότι έχουν βγει πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ από την 1η Μαρτίου μέχρι και τη 15η Μαρτίου. Δηλαδή, λίγο πριν την πρώτη απόφαση. Ναι. Ακριβώς. Αυτές οι εταιρείες συνδέονται με κάποιο τρόπο με πολιτικά πρόσωπα, συγγενείς, φίλοι, οικογένειες, μπατζανάκηδες, τι είναι αυτοί? Αυτό το προσπαθούμε να κάνουμε. Το πρώτο ξεχωρισμό που κάναμε εμείς χθες τα μεσάνυχτα, όταν είδαμε τη λίστα, να δημοσιεύεται, είδαμε ότι πρόκειται για πετρελαϊκές καταρχήν εταιρείες, οι οποίες όλες έβγαλαν τα χρήματά τους από τη Λαϊκή. Υπάρχουν άλλες ναυπηλιακές εταιρείες, κυρίως που ασχολούν με τα καράβια. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες διασυνδέονται με δικηγορικά γραφεία στην Κύπρο. Υπάρχουν εταιρείες συνδικατικών οργανισμών, όπως είναι η ΣΥΤΑ, όπως είναι και η ΑΕΚ, αρχή διευθυνσμού, που φαίνονται να έχουν βγάλει τα χρήματά τους, όπως και η JCC. Υπάρχουν επίσης εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με, όπως είναι η One World, όπως την αναφέρει χαρακτηριστικά, κυρίως με διατραπεζικές σχέσεις και με το εξωτερικό. Και να κάνουμε και λίγο χιούμορ, μέσα σε αυτές τις εταιρείες βρήκαμε και μια εταιρεία που ασχολείται με το Viagra. Τόσα έσοδα είχε. Είχε πληροφόρηση και αυτή. Μα τόσα έσοδα είχε. Έτσι ακριβώς. Τώρα, οι διασυνδέσεις, δύο πρόσωπα υπάρχουν όλα τώρα μέσα. Ένα είναι το πρόσωπο το οποίο από χθες έχει γίνει ολόκληρο τόρο, είναι η υπόθεση με το γαμπρό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το δεύτερο πρόσωπο που υπάρχει μέσα και φαίνεται ξεκάθαρα είναι ο ισχυρός άνδρας της Γκάσπρο. Αφού ψάξαμε ουσιαστικά ποιο είναι ο συγκεκριμένος. Είναι ο ισχυρός άνδρας της Gazprom, ο οποίος έχει κάνει... Για τι κεφάλαιο μιλάμε? 2 εκατομμύρια. 22? 2 εκατομμύρια. 2. 2 εκατομμύρια. Η εταιρεία όμως που είναι, στην οποία είναι και ο γαμπρός του Προέδρου, 26. Του κ. Στασιάδη, μιλάμε για ένα μεγάλο ποσό, έτσι. 26 εκατομμύρια. 26 είναι. Συνολικά φέρεται 26 εκατομμύρια φέροντες στις συγκεκριμένες κλίες. Έβγαλε ανακοίνωση η εταιρεία, έτσι που λέει δεν ισχύει αυτό. Έδειξε τι ακριβώς έχει γίνει. Ναι. Ότι έβγαλε τα χρήματα διότι έπρεπε να κάνει ορισμένες επαγγελματικές κινήσεις. Άλλωστε, τόνισε χαρακτηριστικό ότι υπάρχει αντίστοιχο ποσό της τάξης των 24 εκατομμυρίων, την τα Χριστούγεννα περίπου. Και μάλιστα να φέρει χαρακτηριστικά, μήπως και τότε ο κ. Χριστόφιας μας πληροφόρησε τι έπρεπε να κάνουμε για να βγάλουμε τα λεφτά έξω. Έχει αφήσει όμως χρήματα, υπάρχουν χρήματα της εν λόγω εταιρείας στην Κύπρο αυτή τη στιγμή ή έχουν φύγει όλα από την Κύπρο? Κοίτα, στους λογαριασμούς που εμφανίζονται στη Λαϊκή, σε αυτούς τουλάχιστον που φαίνονται και στην δημοσίευση που έγινε χθες αργά τα μεσάνυχτα, φαίνεται να μένει μηδέν μέσα. Εκτός από αυτό πάντως, Σωτήρη, γιατί συμβαίνει πολλές φορές, αυτό μάλλον και η ιστορία με τις λίστες, αλλά και η ιστορία της σύγκρουσης που προκαλεί, της πολιτικής σύγκρουσης που προκαλεί, λόγω των ονομάτων που περιλαμβάνονται σε διάφορες από αυτές, πάει να καλυφθεί ένα πραγματικό πρόβλημα που έχει να κάνει με τη συνέχιση των μέτρων που είναι υποχρεωμένη από ό,τι φαίνεται να πάρει η κυβέρνηση. Ακριβώς. Εκτός του τραπεζικού συστήματος εννοώ. Και εκτός του άλλου, Βασίλη, αυτή η λίστα συγκεκριμένη τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει οτιδήποτε παράνομο μέσα. Μόνο ηθικό υπάρχει. Παράνομο όχι, γιατί οι άνθρωποι έκαναν τις κινήσεις τους όπως ήθελαν. Έτσι, το είχαν μάθει, δεν το είχαν μάθει κτλ. Τώρα είναι μια ιστορία όμως για το πολιτικό σύστημα τη Κύπρου. Είναι τώρα η εσωτερική πληροφόρηση πρέπει να είναι παράνομη. Η μισή πληροφόρηση είναι παράνομη. Αυτό πρέπει να αποδειχθεί. Πρέπει να πιστοποιηθεί. Πρέπει να αποδειχθεί αν θα υπάρχει. Αλλά μια σοβαρή εταιρεία, όταν άκουγε όλε τι προηγούμενε μέρε ότι το κούρεμα είναι μπροστά μα, ότι θα έρθει κούρεμα, ότι μα απειλούμε κούρεμα, μάλιστα κάποιε εταιρείε είχαν αφήσει και λεφτά μα, αλλά βγάλαν κάποιε στο εξωτερικό. Φαίνεται ότι είχε δημιουργηθεί ήδη ένα κλίμα ανασφάλειας και φόβου με αποτέλεσμα αρκετοί να βγάζουν τα χρήματά τους ουσιαστικά για να σώσουν ό,τι μπορούσαν να σώσουν. Υπάρχει εταιρεία, για να το δώσω να καταλάβετε, που έβγαλε 29 εκατομμύρια. Τουλάχιστον με τις οποίες είδαμε 29 εκατομμύρια παρακαλώ μας σε μια μέρα. Και κάνει το σταυρό της τώρα. Και όπως είπατε κι εσείς, έρχονται μέτρα. Οι προτάσεις του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου ήταν γνωστές από τις αρχές του Φεβράρι, όπου ζητούν ουσιαστικά κατάργηση του 13ου μισθού. Άλλωστε το είχαν θέσει. Αλλά βλέπουμε ότι διαψεύδονται από την ηγεσία, Σωτήρη.
Από τη μία ηγεσία. Ορίστε. Λέω, διαψεύδονται αυτές οι πληροφορίες από την ηγεσία. Η ηγεσία λέει ότι δεν υπάρχει θέμα να υπάρχουν μειώσεις πιστών. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Το μνημόνιο ήδη προβλέπει το 2014 μείωση 3%, νέα μείωση 3% στους μισθούς. Και άλλο 3% το 2015 δηλαδή. Mm-hmm. Ναι, νόμοι που έχουν ψηφιστεί στην προηγούμενη φάση. Μνημονία. Το προηγούμενο οχτάμινο, ναι. Ακριβώς. Yeah. Και τώρα το 3% το 2004 νομισματικό ταμείο έπρεπε να το κάνει 5% και τον 13% από να καταργηθεί και σε θέση του να δίνετε ένα φιλοδόρημα 500 ευρώ. Yeah. Είναι προτάσεις όμως οι οποίες είναι μόνο του νομισματικού ταμείου και όλα αυτά θα πρέπει να κλείσουν μέχρι την Τετάρτη. Καθώς την Πέμπτη το μνημόνιο θα βρίσκεται στο Euro Working Group εν όψει του Euro Group της 10ης Απριλίου. Και φυσικά για να μπορέσει η Κύπρος να πάρει την πρώτη δόση τέλος του μήνα. Δόση. Με ενδιαφέρον περιμένουμε σήμερα να δούμε τις αντιδράσεις των πολιτικών και ιδίως του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, την παρέλαση την οποία θα γίνει στην Λευκοσία. Έχετε παρέλαση για την Πρωταβριλιά. Αφού είναι σήμερα η Εθνική Γιορτή. Το ξέρω ότι είναι η Εθνική Γιορτή για την. Είναι βέβαιο ότι θα αναφερθεί σε αυτές τις εξελίξεις. Είναι βέβαιο να δούμε όμως και πώς θα αντιδράσουν και τα υπόλοιπα κόμματα σε όλα αυτά τα οποία φαίνονται και θα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Και επίσης οι κινήσεις της Διευθυντικής Επιτροπής από την Τρίτη, ποια είναι η δουλειά. Και ποια είναι η δουλειά κυρίως με τις λίστες τις οποίες είχαμε παραδώσει ήδη τις προηγούμενες μέρες με τα κουρέματα δανείων. Με τις εξελίξεις ουσιαστικά με τη συγκεκριμένη λίστα για να δουν αν υπάρχει εσωτερική ενημέρωση και αν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα και σε ποιο βαθμό, να το πούμε κάπως έτσι. Και με όλα τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα για το πώς οδηγηθήκαμε στο. Μάλιστα. Σωτήρη, μου ευχαριστούμε πολύ. Το ερώτημα είναι κατά πόσο όλα αυτά στην Κύπρο, Πάσχο, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον διαφορετικό και για την Ελλάδα, όχι μόνο στο οικονομικό πεδίο, αλλά και στο πολιτικό πεδίο. Ας πούμε, υπάρχουν δύο διαφορετικές εκτιμήσεις. Μία εκτίμηση είναι ότι το Κυπριακό πιέζει περισσότερο την ελληνική κυβέρνηση. Ότι σου λέει να, έρχεται η Τρόικα και σου λέει να. Αυτά είναι. Δεν υπάρχει άλλο. Απ' την άλλη πλευρά, ορισμένοι εκτιμούν ότι επειδή διαμορφώθηκε έτσι το Κυπριακό, δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να διαπραγματευτεί περισσότερο για να μην δυσκολέψουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Δεν ξέρω τι λες επ' αυτού. Καταρχήν θα την πιέσει οικονομικά, διότι η κρίση στην Κύπρο και με δεδομένες συναλλαγές που έχουμε με την Κύπρο σημαίνει ότι πιθανότητα θα έχουμε μεγαλύτερη ύφεση και αν δεν κάνω λάθος, Βασίλη, ήδη άρχισαν να μελετάτε το σενάριο για αναθεώρηση των στοιχείων περί ύφεσης. Ναι. Αυτό το πράγμα που θα δημιουργήσει εκ των πραγμάτων πρόβλημα στην κυβέρνηση, διότι μεγαλύτερη ύφεση σημαίνει περισσότερα μέτρα κτλ. Περισσότερα λεφτά. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι έτσι όπως έγινε, έτσι όπως εξελίχθηκε η κυπριακή ιστορία και μετά το όχι και τους πανηγυρισμούς της αντιπολίτευσης και εκείνο και το άλλο, νομίζω ότι πήρε μια ανάσα η κυβέρνηση. Με την έννοια ότι. Πολιτικά λες τώρα. Πολιτικά πήρε μια ανάσα. Με την έννοια ότι ήταν χοντρή η γκάφα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων κατευθείαν να πανηγυρίζουν χωρίς να ξέρουν τα δεδομένα. Και κατά δεύτερον, διότι η δεύτερη τουλάχιστον απόφαση είναι η λογική, η αριστερή λογική δηλαδή, ότι πληρώνει το κεφάλαιο κομμάτι της κρίσης. Ναι. Οι καταθέσεις, καλός ή κακός, είναι κεφάλαιο. Δεν είναι, δεν είναι υδρότες των εργαζομένων κατά ανάγκη, δεν είναι και όλα αυτά. Άρα λοιπόν εδώ έχεις μια αριστερά η οποία, αντιπολεμά μια δική της ιδέα, το πούμε έτσι κι αλλιώς, η οποία και μάλιστα είχε, στην Ελλάδα είχε προταθεί και από διάφορα στελέχη.